Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους. Για την επόμενη ώρα περίπου θα είμαστε εδώ, έτσι ώστε να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε, εσείς θα διαμορφώσετε και την σημερινή μας επικοινωνία. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Είμαστε βέβαια σε περίοδο διακοπής λόγω εθνικών ομάδων και δεν υπάρχει αυτή, ξέρετε, η καθημερινή επικαιρότητα, τα παιχνίδια, η προετοιμασία για αυτά, η επόμενη μέρα από αυτά. Σε μία εβδομάδα από σήμερα θα αρχίσει πάλι το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, όπως και τις άλλες ομάδες βέβαια, να μπαίνουν σε μία τελική ευθεία πριν το παγκόσμιο κύπελο, όπου θα είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτήν την πολύ ιδιαίτερη και ιδιότροπη, τολμώ να πω, σεζόν, η οποία θα διακοπεί για παραπάνω από ένα μισή μήνα λόγω του Μουντιάλ. Και να δούμε, είναι πρωτόγνωρο αυτό, δεν ξέρουμε πόσο θα επηρεάσει τις ομάδες, ειδικά τις ομάδες που τότε στη διακοπή, δηλαδή στην επόμενη διακοπή, θα έχουν καλό ρυθμό. Πάντως έρχεται μια σειρά 8 αγώνων για το πρωτάθλημα πάρα πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό, όπου το φινάλε του πρώτου γύρου, το οποίο συμβαδίζει με τη διακοπή λόγω παγκοσμίου κυπέλου, θα μας δείξει νομίζω και το πρώτο έτσι αποτύπωμα για το πώς θα κυλήσει η χρονιά. Γιατί ναι, μεν υπάρχει ένα 5 στα 5, αλλά έχει διαμορφωθεί κατά από συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες έχουμε αναλύσει και είναι και πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε πολύ πολύ ασφαλή συμπεράσματα. Ολοκληρώθηκε και το τουρνουά στο μπάσκετ Παύλος Γιανακόπουλος, στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου, με τον Παναθηναϊκό να σημειώνει μία νίκη και μία ήττα στον τελικό από την Αρμάνι. Βέβαια είναι διαφορετικό η σημασία αυτού του τουρνουά. Αγωνιστικά συμπεράσματα περιμένω να τα σχολιάσετε έτσι όσοι ήσασταν και στο γήπεδο, γιατί είναι και αρκετά διαφορετικό να είσαι στο γήπεδο. Εγώ παρακολούθησα τα παιχνίδια τηλεοπτικά. Οπότε έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε. Είμαι βέβαιος ότι με τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας θα πιάσουμε έτσι μια σημαντική γκάμα επικαιρότητας γύρω από την ομάδα. Καλησπέρα, καλημέρα να πω στο φίλο τον Πάνο, στο Σπύρο, στο Σωτήρι που μας ακούει από το Λονδίνο. Θα μας δείξει Λάμπρος Γκαραγκάνης, γράφει ότι ο Σταύρος, ότι θα είμαστε ακόμα πρώτοι. Καλημέρα. Καλημέρα φιλαράκι μου Λάμπρο, αν έχουμε κάτι καλό σήμερα. Έκπληξη το σημερινό, λέει ο Βάιος. Όχι, το είχα κανονίσει αρκετές ημέρες, έτσι κι αλλιώς βολεύει. Και το προηγούμενο νομίζω Σαββατοκύριακο έχει γίνει. Στον Νεκτάριο καλημέρα. Στο φίλο μου τον Χρήστο, στον Παύλο, σε όλα τα παιδιά που έχουν αρχίσει να συντονίζονται, εννοείται και σε εσάς καλή Κυριακή, να είστε καλά, να είστε γεροί, και στο φίλο τον Κυριάκο και στον φίλο μου τον Μάνο και στην Εύη και στον Γιάννη και στον Ηλία, στον φίλο τον Νίκο. Προς το παρόν μόνο καλημέρες, οπότε περιμένω τα πρώτα σας έτσι μηνύματα. Ο Μιχαήλ μας λέει ότι μας βλέπει από τη Γιοκοχάμα, από την Ιαπωνία. Να είσαι καλά, φίλε Μιχαήλ. Ο Άλεξ από το Λονδίνο. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Το έβαλε ο Σπόραρ χθες με την εθνική του. Μακάρι να ξεμπλοκάρει και με εμάς. Κοίταξε να δεις, Φώτη. Ο Σπόραρ μέχρι στιγμής έχει κερδισμένα πέναλτι. Έχει ασίστ, έχει 2 γκολ στο πρωτάθλημα. Έχει και κάποιες χαμένες ευκαιρίες. Χθες το χθεσινό γκολ που σημειώνει είναι ένα γκολ που πετυχαίνει η Σλοβενία, θα έλεγα βγαλμένο αρκετά από Παναθηναϊκό, θα θυμίσω. Βέβαια έχει γίνει σε συνεργασία με τον Σέσκο, τι παιχταράς αυτός ο Σέσκο, το γκολ των Σλοβένων στο χθεσινό 2-1 επί της Νορβηγίας. Πάντως θα δείτε και θα έχετε δει σίγουρα και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ότι ο Σπόραρ του αρέσει πάρα πολύ να κινείται, να έχει μπροστά του την μπάλα και να φεύγει στο δεύτερο δοκάρι. Είχε γίνει και τον γκολ με τη Σλάβια, μπήκε κάπως έτσι, όχι σε κόντρα βέβαια νομίζω, και είχε χαθεί και η μεγάλη ευκαιρία με τη Σλάβια στη Λεωφόρο στο 2 με την σέντρα του Χουάνκαρ και τον Σπόραρ πάλι να κινείται στο δεύτερο δοκάρι. Βέβαια εκεί ήταν πολύ πιο μικρή η απόσταση και το χτύπημά του κατέληξε στο δοκάρι.
Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ξεμπλοκαρίσματος Φώτη του Σπόραρ. Πρέπει να μάθει και ο Παναθηναϊκός τον Σπόραρ και ο Σπόραρ τον Παναθηναϊκό περισσότερο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που την έχει τη θέση. Έχουμε αναλύσει ξανά τον τρόπο με τον οποίο έχει διαφοροποιήσει το επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Σπόραρ και νομίζω ότι αυτό θα, όσο περνάει ο καιρός και δουλεύοντας με τον προπονητή, θα πηγαίνει όλο και καλύτερα. Την Κυριακή στην Τούμπα ρωτάει ο Γιώργος αν παίζει να ξαναδούμε δίδυμο Σάρλι Απούγκουρα. Με τον Μάγνουσον να βγάζει 90 λεπτό με την Ισλανδία. Τον Σέγκεφελτ να είναι καλύτερα, αλλά αυτούς τους δύο να έχουν δέσει τουλάχιστον βάσει αποτελεσμάτων πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή να σου πω δεν είμαι σε θέση να... Μόνο προτίμηση μπορώ να πω. Δεν ξέρω το πλάνο του προπονητή. Έτσι κι αλλιώς γυρίζουν οι διεθνείς. Όλοι νομίζω στο Κοροπή θα είναι ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Νομίζω την Τετάρτη. Επομένως θα πρέπει, όπου θα κάνουν την αποθεραπεία τους και όλα αυτά, επομένως θα πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση θα γυρίσουν. Αυτό το κρίνει βέβαια ο προπονητής εννοείται. Εγώ δεν... Σε ποιότητα και σε παιχνίδι και στον τρόπο που παίζουν ο Σέγκεφελτ και ο Μάγνουσον, δεν τίθεται θέμα με τους Σάρλι Απούγκουρα ποιοι είναι οι καλύτεροι, όμως έχουν δέσει πολύ αυτοί οι δύο και είναι δύσκολη απόφαση την οποία ο προπονητής θα την πάρει. Εγώ δηλαδή θα κατανοήσω ακόμα και αν κρατήσει τους δύο. Αν και νομίζω ότι έναν θα κρατήσει και θα μπει ένας εκ των Σέγκεφελτ Πούγκουρα. Θα το δούμε, θα το δούμε. Για τον Τρουιγέ μαθαίνουμε τίποτα από τις προπονήσεις, αν προσαρμόζεται. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε άποψη, Κωνσταντίνε, για τον Τρουϊκέ. Η ομάδα έχει παίξει δύο φιλικά, θα παίξει δύο φιλικά. Έπαιξε ένα με την ΚΑΠΑ 19, υπάρχει και φιλικό νομίζω για σήμερα προγραμματισμένο. Για τους παίκτες μας που έμειναν εδώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει άμεσα ρόλο ο Τρουϊκέ. Προφανώς είναι και όπως είπε, σε διάστημα προσαρμογής. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στον φίλο των Σοκόλ. Υπάρχει θέμα με τον Αϊτόρ, το λέω από την άποψη πως το συμβόλαιο τελειώνει, ρωτάει ο Μάριος. Θα γίνει συζήτηση για ανανέωση. Ο Αϊτόρ, από όσο γνωρίζω, δεν παίρνει πάνω από 300.000. Όχι. Τα χρήματα τα έβαλα κατά προσέγγιση χθες σε μια έρευνα που εσείς μου είχατε ζητήσει και την. Έκανα μια ανάρτηση χθες. Όχι, δεν παίρνει πάνω από 400.000. Βάσει ηλικίας απόδοσης και προοπτικής, το λογικό είναι να ζητήσει κοντά στο εκατομμύριο και κατά την άποψή μου τόσο αξίζει να παίρνει, γιατί αν πήγαινε σήμερα από το εξωτερικό να αγοράσει έναν τέτοιο Αϊτόρ, τόσο θα του έδινε. Αλλά όπως ξέρουμε, ο Παναθηναϊκός έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Λίγο πιο μικρά τα μηνύματά σας, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί είναι μεγάλο αυτό, φίλε μου. Στις αυξήσεις μισθών το είδαμε και με Χουάνκαρ. Οπότε μπορείς να του δώσεις max θεωρώ 600 με 700.000. Θεωρείς ρίσκο κάτι τέτοιο στο να χαθεί ο παίκτης και στη λάθος λογική που έχει βάλει ο Παναθηναϊκός για τις αυξήσεις? Και λέω λάθος, γιατί θα πει ο Χουάνκαρ, παιδιά, σας ζήτησα 60% αύξηση και δεν μου δώσετε πάνω από 50. Ναι, αλλά ο Αϊτόρ είναι 26 χρονών. Αν δεν πάρει τώρα τα λεφτά, πότε θα τα πάρει? Φοβάμαι μη φύγει ελεύθερος. Μάριε, η χθεσινή έτσι ανάρτηση που έκανα, που επαναλαμβάνω, ήταν κάτι το οποίο το είχατε ζητήσει αρκετοί και σε προηγούμενα live. Είχε να κάνει περισσότερο με μια απλή καταγραφή περί budget. Γιατί στο δικό μου μυαλό αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, όσο η ετοιμότητα της ομάδας και ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά αυτά τα χρήματα που είχε διαθέσιμα ο Παναθηναϊκός κατένει με φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όπου τα βαρύδια, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, ενώ τους ποδοσφαιριστές, σε εισαγωγικά τη βάζω, τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονταν από τον προπονητή, ήταν πολύ λιγότερη, είναι πολύ λιγότερη αριθμητικά φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Το συμπέρασμα που βγαίνει όμως είναι αυτή η ανορθογραφία που υπάρχει. Θυμάστε, κάναμε μια συζήτηση το καλοκαίρι, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, περί ισορροπίας που θέλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα αποδυτήρια. Μια συζήτηση την οποία από τότε είχα χαρακτηρίσει επίπλαστη. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό σε μια ομάδα. Γιατί όταν ένας παίκτης επίπεδου Μπερνάρ έρχεται στον Παναθηναϊκό, αναφέρω το παράδειγμα του Μπερνάρ, ο οποίος φέτος παίρνει τα ίδια περίπου χρήματα με τον Σπόρα, αλλά η αμοιβή του χρόνου θα είναι σχεδόν η διπλή. Δηλαδή ο Μπερνάρ έχει συμβόλαιο παραπάνω από 2,2 με τον Παναθηναϊκό ετησίως, γιατί φέτος καλύφθηκε και ένα μέρος του συμβολίου του από την προηγούμενη ομάδα του. Όταν έρθει λοιπόν ένας τέτοιος παίκτης, θα πληρωθεί για να έρθει και κανείς δεν θα πει τίποτα. Γιατί είναι αυτός που είναι, γιατί έχει το βιογραφικό που έχει, έχει τις παραστάσεις που έχει, είναι αυτός που είναι αγωνιστικά. Όμως, επομένως δεν υπήρχε θέμα
ότι δεν θα έρθει αυτός για να μην χαλάσει η ισορροπία στα αποδυτήρια. Η ισορροπία νομίζω ότι θα δοκιμαστεί τώρα, όπου έχουμε παίκτες με πολύ μεγάλη προσφορά, όπως ο Αϊτόρ, όπως ανέφερε ο Μάριος, των 5 συμμετοχών και των 5 γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, που είναι από τους πλέον ούτε καν μεσαία αμοιβόμενους. Είναι από τους χαμηλά αμοιβόμενους. Το ίδιο ισχύει και για τον Σέγκεφελ. Είναι και σε επόμενο χρόνο, όπως έγραψα και χθες, η ίδια συζήτηση θα πρέπει να γίνει και για τον Παλάσιος. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει συμβόλαια λοιπόν αυτή τη στιγμή, είτε δύο πάνω του εκατομμυρίου και 2-3 που πλησιάζουν το εκατομμύριο και σε αυτά δεν βρίσκονται ο Παλάσιος, ο Αϊτόρ και ο Σέγκεφελτ, εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός γνωρίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν, γνωρίζει το ότι όσο περνάει ο καιρός αυτό το πράγμα θα αρχίσει να συζητιέται περισσότερο, να κουβεντιάζεται περισσότερο, ενδεχομένως να επηρεάσει και την ομάδα, όχι λόγω του χαρακτήρα του Αϊτόρ, όπως δεν τον γνωρίζω, όπως τον βλέπω στα social, όπως διαβάζω τις συνεντεύξεις του, όπως τον ακούω να μιλάει, δεν νομίζω ότι θα τον επηρεάσει αγωνιστικά. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος βρίσκεται ίσως και στο καλύτερο διάστημα της καριέρας του αυτή τη στιγμή. Αλλά μόνο και μόνο η συζήτηση και οι γύρω-γύρω ψήφιροι αποτελούν ένα ζήτημα το οποίο θα είναι υπαρκτό. Αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να μην είναι υπαρκτό. Που είναι. Αλλά θα αρχίσει όλο αυτό το πράγμα να μεγαλώνει. Οπότε θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ικανές και αναγκαίες, να δημιουργηθούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες ώστε ο Αϊτόρ να επεκτείνει. Με προβλημάτιση είναι η αλήθεια. Μια συνέντευξή του που διάβασα και την έχετε διαβάσει κι εσείς γιατί είχε αναρτηθεί στις ιστοσελίδες, στην πατρίδα του χθες, όπου είπε ότι δεν υπάρχει επίσημη πρόταση ακόμα από τον Παναθηναϊκό. Μια πρώτη επαφή με την πλευρά του έχει γίνει. Προφανώς ο Αϊτόρ το είπε έτσι επειδή δεν έχει στα χέρια του την τελική πρόταση, αυτό καταλαβαίνω. Και ότι ανέφερε και ως φιλολογικό κάποιο ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Ήδη, νομίζω μέσω ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης χθες, υπήρξε, ή προχθές, το τελευταίο διήμερο, υπήρξε μια φήμη η οποία συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον Αϊτόρ. Είναι αναμενόμενο να συμβεί και ο Ολυμπιακός θα συνδεθεί και η ΑΕΚ θα συνδεθεί, η οποία έχει και μια πρόσφατη μακρά παράδοση, μακρά υπό την έννοια της αριθμητικής ενασχόλησης που είχε και έχει με παίκτες του Παναθηναϊκού, με τελευταίο παράδειγμα τον Γκατσίνοβιτς, όπου δεν νομίζω ότι θα κάνει καλό στην ομάδα. Άρα είναι κάτι, και πολύ σωστά κάνει και το θίγει ο φίλος ο Μάριος, διότι συζήτηση κάνουμε, παιδιά. Νομίζω ότι πρέπει να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα με πολύ καλή και θετική διάθεση και με καμία, έτσι, με κανένα υπόβαθρο, ούτε, πώς να το πω, ούτε να εκολάπτουμε καταστάσεις που δεν υπάρχουν, ούτε να ανακαλύπτουμε πράγματα από το μυαλό μας. Είναι ένα υπαρκτό ζήτημα το ότι ο Αϊτόρ είναι σε χρονιά συμβολαίου. Μπαίνει ο Οκτώβριος και σε 3 μήνες από τώρα ο Αϊτόρ θα μπορεί να διαλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά με ανησυχεί πολύ το γεγονός ότι υπάρχει πλέον υπεραριθμία στα χαφ και center for και stopper, λίγα πράγματα. Όχι, φίλε μου Μιχάηλ από το Γιοκοχάμα, δεν υπάρχει υπεραριθμία στα χαφ. Βγαίνουν τα δίδυμα του προπονητή νομίζω όπως τα είχε στο μυαλό του. Έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει υπεραριθμία στα χαφ. Ο Σταύρος λέει, μισό λεπτάκι τώρα γιατί κόλλησε εδώ, εγώ έχω ψάξει τον Τσοκάη αρκετά στο ίντερνετ, φαίνεται πολύ δυνατός τι άποψη έχεις και εγώ Σταύρο μου τον έχω δει τον Τσοκάη μόνο σε βίντεο, τον είδα αρκετά αυτό το διάστημα, είναι ένα πολύ δυνατό παιδί που πρέπει να προσέξει εδώ να μην γίνει επιρρεπή στις κίτρινες κάρτες γιατί όντως φεύγει πολύ δυνατά στην μπάλα και είναι ένα γερό σκάρι, ένα παίκτης ο οποίος είναι μηχανάκι στη μεσαία γραμμή και εμένα η εντυπώση που μου έχει αφήσει είναι πολύ καλές. Μετά από πολύ καιρό μου αρέσει που έχουμε πάγκο και τον προπονητή να μην ξέρει ποιο να πρωτοβάλει. Σωστό αυτό που λέει ο Δημήτρης. Πολύ σωστό. Είναι σωστή παρατήρηση. Υπάρχει θέμα με τον Ζέκα ακόμη και για το επόμενο καλοκαίρι. Το όνομα του Ζέκα το θυμάστε, το είχαμε συζητήσει εδώ σε κάποια καλοκαιρινά live. Σε επίπεδο όμως όχι προσωπικής επιθυμίας, γιατί αυτό με τους παίκτες που έρχονται να κλείσουν την καριέρα τους στον Παναθηναϊκό δεν μου πολύ αρέσει να πω την αλήθεια. Το είχαμε συζητήσει σε επίπεδο, πώς να το πω, είχα ένα ένστικτο ότι ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί. Αυτό τώρα προέκυψε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ασχοληθεί τώρα για τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι. Δεν το ξέρω αν θα ασχοληθεί. Δεν το ξέρω. Αν υπάρχει περίπτωση πώλησης του Αϊτόρ, ρωτάει ο Χρήστος.
Εξαρτάται. Όλοι οι παίκτες είναι σε αυτήν την διαδικασία. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αν ήθελε να πουλήσει όμως τον Αϊτόρ Χρήστο μου, θα έπρεπε σε πρώτη φάση έτσι ώστε να δυναμώσει. Να κάνει πιο δυνατές τις συνθήκες, άμα θέλει να πουλήσει τον Αϊτόρ, να τον έχει επεκτείνει πρώτα έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει και παραπάνω χρήματα. Αν θα πάρουμε επιθετικό, ρωτάει ο Γιάννης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι για μεταγραφή. Δεν ξέρω να υπάρχει κάτι για μεταγραφή. Νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρει ο Παναθηναϊκός έναν παίκτη ακόμα μπροστά, αλλά δεν γνωρίζω κάτι, Γιάννη μου, να υπάρχει στα σκαριά. Τι βλέπεις φέτος για τον Παναθηναϊκό, θα βγει πρωταθλητής ή θα τερματίσει μέσα στην τριάδα, ρωτάει ο φίλος ο Νίκος. Ο Παναθηναϊκός κάθε χρονιά, Νίκο μου, που αρχίζει, καλημέρα στο Χαράλαμπο, αρχίζει για το πρωτάθλημα, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Τώρα, αν θα μπορέσει φέτος να κρατήσει αυτήν την θέση που έχει τώρα, που είναι ομολογουμένως πάρα πολύ νωρίς να συζητάμε, είναι ένας συνδυασμός πάρα πολλών παράγοντων. Είναι ένας συνδυασμός που θα εξαρτηθεί και από το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα και τα αντισώματα που θα βγάλει μετά από άσχημα αποτελέσματα, τα οποία νομοτελειακά κάποια στιγμή θα έρθουν. Εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν και. Δεν έχω, ξέρεις, κάποια γυάλινη μπάλα την οποία να χαϊδεύω και να μου βγάζει τι θα γίνει στο μέλλον. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε την ομάδα να βγάλει ανθεκτικότητα, αντοχή, προσωπικότητα, χαρακτήρα. Νομίζω ότι με τον κύριο Γιωβάνοβιτ στον πάγκο εδώ και 14-15 μήνες όλο αυτό συμβαίνει, προοδευτικά συμβαίνει, και έχουμε τουλάχιστον όλες, πώς να το πω, έχουμε την... βλέπουμε τις συνθήκες που διαμορφώνονται μπροστά μας και μας δίνουν ελπίδα ότι αυτό μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει. Ο Γιώργος λέει: το θέμα είναι ότι ο Αλαφούζος είναι τσιγκούνης, μάλιστα. Λέπουρας, ο Γιάννης Μανώλη μου, μέχρι στιγμής ο Τσέριν φαίνεται να βγαίνει μεταγραφή ουσίας. Συμφωνώ. Ο Πούγκουρας κλείσει την εθνική, δεν άξιζε βάσει εμφάνισης, φυσικά και άξιζε, αλλά τέλος πάντων ας μην μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι της εθνικής γενικότερα. Και ο Κότσιρας, εφόσον ήταν καλά, έπρεπε να κληθεί στην εθνική ομάδα. Απλά το κακό είναι ότι αν ο Σέγκεφελ πάρει π.χ. 800.000, ο Χουάνκαρ θα βγει και θα πει: παιδιά, δεν μου έγινε τέτοια αύξηση εμένα. Και φοβάμαι θα χαλάσουν οι ισορροπίες. Όχι, μην το πάμε, Μάρια, τόσο μακριά. Συζητήσαμε πάνω σε σωστή βάση το πρώτο σου μήνυμα. Μην το πάμε τόσο μακριά. Γεια σου, Δημοσθένη, από τη βροχερή Γερμανία. Δουλειά και αγκαραγκάνης πάνε μαζί. Καλή δουλειά, Δημοσθένη μου. Διπλό στην Τούμπα για να ηρεμήσω, γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον φίλο τον Άγγελο. Βέρμπιτς και Σπόρα, στο πόσο τη 100 των δυνατοτήτων του θεωρείς ότι είναι? Πιστεύω ότι ο Βέρμπιτς έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ο Σπόρα αυτή τη στιγμή παίζει κοντά στο 60-70% και ο Βέρμπιτς ούτε στο 50%. Οι δυνατότητες του Βέρμπιτς είναι πολύ περισσότερες. Επειδή τον παίκτη τον ξέρουμε, τον έχουμε δει και με την εθνική του ομάδα και σε διοργανώσεις ευρωπαϊκές. Ο Βέρμπιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος από τη μέση και μπροστά μπορεί να σου προσφέρει σε τουλάχιστον τρεις θέσεις. Τέσσερις θέσεις, μην πω, δηλαδή και πίσω από τον επιθετικό μπορεί να παίξει και στα εξτρέμ κυρίως αριστερά, και έχει παίξει και στην καριέρα του, όπως έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενο live, σαν επιθετικός και με πολύ λίγα παιχνίδια, αλλά με πολύ καλή στατιστική επίδοση. Περιμένω το Verbiage να μπορέσει να προσαρμοστεί, γιατί εκεί διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Να πάρει φανέλα βασικού αυτή τη στιγμή από τον Αϊτόρ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει να παίζει βασικός. Πρέπει να ηρεμήσει κυρίως, να ηρεμήσει ο ίδιος, γιατί είναι από τη φύση του και ένας εκρηκτικός χαρακτήρας, όπως διαβάζαμε και πριν έρθει στην ομάδα. Και πώς ξέρουμε δηλαδή τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Τον βλέπεις τώρα παίκτη ο οποίος μπαίνει και στην πρώτη φάση ανάποδη. Το έχει κάνει σε δύο παιχνίδια. Και με τον Όφη και με τον Πας Γιάννενα. Μπαίνει αλλαγή και το πρώτο πράγμα που μόλις γίνει μια ανάποδη φάση πηγαίνει στο διαιτητή. Αρχίζει και μιλάει στο διαιτητή. Δείχνει εκνευρισμό. Νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει αναλάβει πολύ δυσκολότερες υποθέσεις ψυχολογικής προσαρμογής στον Παναθηναϊκό. Ο Αϊτόρ είναι μία από αυτές. Δηλαδή πήρε έναν παίκτη με σχεδόν διαλυμένη ψυχολογία και τον έκανε βασικό και αναντικατάστατο στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα το καταφέρει και με τον Βέρμπιτς. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: καλή εκκίνηση, καλή μπαλίτσα, όχι θεαματική, αλλά το ζητούμενο είναι οι βαθμοί τουλάχιστον με μικρομεσαίες ομάδες που πέρσι και όχι μόνο μας έκαναν ζημιά. Το χειρότερο για μένα είναι ότι όλοι συζητάνε για πρωτάθλημα και κόπηκε το μήνυμα, γιατί θα αρχίσω να τα διαβάζω τώρα από τα τελευταία, τώρα διαβάζω λίγο πιο παλιά. Νομίζω το πιο σημαντικό που πήραμε σαν ομάδα είναι οι παίκτες που έχουμε στις εθνικές ομάδες και ότι πλέον ακούγεται ξανά στην αγορά το όνομα του συλλόγου, γράφει ο Δημήτρης. Καλημέρα στον φίλο μου τον Σταύρο. Ενίσχυση με στελέχη γενικότερα θα γίνει. Αρχισκάουτερ ειδικά. Ακούς για επιστροφή Σαμαρά, για Γιώργο Σίμω στη Β. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να στελεχωθεί σε όλα τα επίπεδα, και σε διοικητικό προσωπικό, εννοείται αυτό. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο, Γιώργο. Και φυσικά και στις θέσεις που αναφέρεις. Επιστροφή Σαμαράδων.
Πέρα από φήμη δεν έχω ακούσει κάτι άλλο, όχι. Οι προσθήκες του χειμώνα πρέπει να είναι φορ δεκάρι, δεύτερο και ένα δεξί μπακ, γράφει ο άλλος φίλος μας ο Δημήτρης. Καλημέρα στον πατήρ Αναστάσιο. Πατήρ Αναστάσιο, την καλημέρα μας. Καλησπέρα Λάμπρο, πρώτη φορά στο live σου. Σε παρακολουθώ καιρό μέσω των βίντεο στο YouTube. Τα λες πολύ καλά, συνέχισε έτσι, να σε καλά Μιχάλη. Καλημέρα Λάμπρο, δεν ξέρω αν μίλησες για το γηπεδικό. Εγώ αυτές τις ημέρες με αφορμή το γήπεδο της ΑΕΚ όσον αφορά την αδειοδότηση κατάλαβα πόσο είναι δύσκολο το όλο θέμα του γηπέδου και όλοι μας πρέπει να έχουμε υπομονή. Κώστα μου, φυσικά υπομονή πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχει όμως όπως βλέπεις συνολικά από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος όμως δείχνει την υπομονή και με αφορμή το γήπεδο της ΑΕΚ που έχει πάρει ήδη προσωρινή άδεια λειτουργίας νομίζω 6 μηνών, μάλλον όχι δεν την έχει πάρει, περιμένει την υπογραφή του Χάρη Ρώμα, του γνωστού ηθοποιού, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και πολιτισμού στην περιφέρεια Αττικής, ώστε να πάρει την υπογραφή αυτή και να εκδοθεί η προσωρινή άδεια λειτουργίας του γηπέδου. Είναι σύνθετες οι διαδικασίες. Σήμερα κοιτούσα το πρωί στις σημειώσεις μου, γιατί έψαχνα κάποια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας γηπεδικό, και διαπίστωσα ότι στο γήπεδο της ΑΕΚ, για παράδειγμα, οι μπουλντόζες, το περιβόητο να μπουν οι μπουλντόζες, οι μπουλντόζες μπήκαν πριν από 5 χρόνια. Μπήκανε το 2017 και το γήπεδο παραδίδεται στην ΑΕΚ το 2022. Έκανε 5 χρόνια. Όταν ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά πιστεύει ότι σε 3 χρόνια βάσει συμβάσεων θα είναι μέσα στο καινούριο του γήπεδο. Και μάλιστα αν σχολιάσουμε και αυτό που αναφέρεται πλέον επισήμως, γιατί ένα match program είναι επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ, γιατί αυτή το τυπώνει, αυτή το συντάσσει κτλ. Ο Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός περιμένει και το 2025 έτοιμο το γήπεδο, κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Είναι οι διαδικασίες περίεργες, το δυστυχές σε αυτή την περίπτωση είναι ότι υπάρχουν, ξέρεις, υπάρχει η αντιπολίτευση, λες και είμαστε ακόμα πριν τη Γενική Συνέλευση και πρέπει να πιστεί κάποιος κόσμος ή να αλλάξει γνώμη, να μετανιώσει για την ψήφο του. Δεν ξέρω τι σκοπιμότητα έχει όλο αυτό που συμβαίνει. Ευτυχώς από μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ομάδα που δεν έχει ατόμων, που δεν έχει ούτε σχέση με 13, ούτε με οργανωμένους, ούτε με ανοργάνωτους. Είναι μια μεμονωμένη ομάδα ατόμων. Δεν ξέρω το πόσο πολυπληθής είναι. Αν υπολογίσουμε ότι είναι τόσο σκληροπυρηνικοί και ανήκουν στην ομάδα των 943 που ψήφισαν όχι, να πάρουμε ας πούμε ότι είναι ένα 10% αυτών, γιατί υπάρχουν και κάποιοι από τους φίλους του Παναθηναϊκού που ψήφισαν όχι στη Γενική Συνέλευση που σέβονται απολύτως το αποτέλεσμα, να πούμε ότι είναι 10%, δηλαδή είναι 90% άτομα, δεν είναι παραπάνω συγκριτικά με τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια των φίλων του Παναθηναϊκού. Που παρερμηνεύουν τις διαδικασίες και κυρίως παρερμηνεύουν διαδικασίες τις οποίες δεν γνωρίζουν. Συμφωνώ Κώστα με το γεγονός, με αυτό που αναφέρεις ότι είναι σύνθετο, αλλά πίστεψέ με ότι όταν δεν θέλω να μιλάω με ερωτηματικά, ότι θα έρθει η ώρα όπου οι περισσότεροι θα καταλάβουν τον τρόπο, δεν βάζω το καταλάβετε γιατί ορισμένοι από εσάς γνωρίζετε πλέον πράγματα, θα καταλάβουν και την διαδικασία η οποία ακολουθείτε. Αμυντικό δίδυμο για Τούμπα, να βάλω μια παρένθεση εδώ. Χρήστο, το απάντησα νωρίτερα. Βλέπω έναν από τους Άρλια Πούγκουρα και έναν από τους Έγκεφελτ Μάγνουσον. Να το πω έτσι πολύ επιγραμματικά. Για παράδειγμα, γίνεται μια μεγάλη παρανόηση στον κόσμο για την περιβόητη έγκριση χρηματοδότησης της ποδοσφαιρικής αρένας και γενικότερα της διπλής ανάπλασης. Ας μιλήσουμε για το ποδοσφαιρικό γήπεδο αφού ήρθε το μήνυμα του φίλου του Κώστα. Έγκριση έχει υπάρξει. Έχει υπάρξει και η έγκριση. Είναι ήδη εγκεκριμένο όλο αυτό το πλάνο. Γι' αυτό και έγιναν και κάποιες απαραίτητες προσθήκες στις συμβάσεις, έτσι ώστε όλο αυτό το πλάνο το οποίο παρουσιάστηκε να έχει πάρει ήδη την έγκριση και κάποια χρήματα να είναι, πώς να το πω, κλειδωμένα σε κάποιους συγκεκριμένους κωδικούς και τα οποία θα εκταμιεύονται προοδευτικά ανάλογα με την πορεία των έργων. Όταν λέμε έγκριση, από πού περιμένει έγκριση χρηματοδότηση, ουσιαστικά υπάρχει μια αρμόδια ελεγκτική αρχή, η DGCOMP. Φανταστείτε, είναι σαν μια επιτροπή ανταγωνισμού.
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να δώσει το OK ότι όλο αυτό που συνέβη, δηλαδή όλο αυτό το νομοθετικό πλάνο που έχει γίνει για το και περιέχει το γήπεδο του Παναθηναϊκού μέσα, είναι σύνομο. Δηλαδή, δεν παίρνει ο Δήμος Αθηναίων, που είναι φορέας του έργου, χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα δώσει, ας πούμε, στον Κώστα, που είναι ιδιώτης. Στην προκειμένη περίπτωση δεν γίνεται αυτό, δεν συμβαίνει, γιατί πηγαίνουν σε ερασιτεχνικό σωματείο. Το αφήνω εδώ, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως έχουμε και εμείς ευθύνη, δηλαδή όχι θέμα ιδιότητας, δεν το λέω με βάση ιδιότητας δημοσιογράφου κτλ., που δεν έχουμε μπει σε τόσο αναλυτικές λεπτομέρειες, αλλά ο φόβος μου στο συγκεκριμένο κομμάτι ποιος είναι. Να μην μπερδευτεί τόσο πολύ το πράγμα στο μυαλό σας και γίνει τόσο σύνθετο, γιατί είναι και έννοιες που δεν μπορώ να τις εξηγήσω τόσο τόσο καλά, γιατί φεύγει από το δικό μου επίπεδο και πεδίο. Πάντως, περί έγκρισης χρηματοδότησης που αναφέρεται κτλ., είναι νομίζω αστείο να το συζητάμε ότι δεν υπάρχει. Περιέγραψα τη διαδικασία και το τι ακριβώς περιμένει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και ο Ερασιτέχνης και η ΠΑΕ για τη δημοπράτηση. Και σε ένα space στο Twitter την προηγούμενη Τετάρτη και σε μια ανάρτηση την Πέμπτη, το είδα και σε κάποια μίμια χθες, επομένως η πληροφορία που μετέδωσε στα μέσα της εβδομάδας και εδώ και στο Twitter φαίνεται ότι ευσταθεί. Λογικά κοινή 1η με 10 Οκτωβρίου, μέσα στον Οκτώβριο αναφέρουν γενικότερα οι πληροφορίες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο θα διαρκέσει 5 μήνες minimum, ένα χρόνο maximum. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά λιγότερο από χρόνο, αλλά σας αναφέρω τα χρονικά περιθώρια τα οποία υπάρχουν. Και είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο κομμάτι να αρχίσει κυρίως διαδικασία, γιατί τα τέτοια δημοπράτησης έχουν αρχίσει να συντάσσονται από το Φεβρουάριο του 2022, αν μπορώ να θυμηθώ σωστά. Επομένως, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην τελική ευθεία. Λοιπόν, γεια σου Λάμπρο από την Ηλιόλουστη στην Κρήτη, γεια σου Πολυδεύκη. Πάμε για διπλό στην Τούμπα, αν και με αγχώνει η διακοπή. Κάθε φορμαρισμένη ομάδα αγχώνεται στη διακοπή. Καλώς σε αγχώνει η διακοπή. Καλησπέρα, πρέπει να πάρουμε διπλό στην Τούμπα οπωσδήποτε, από εκεί θα φανεί αν θα μπορούμε για πρωτάθλημα, λέει ο Στέφανος. Δεν μου έχει μιλήσει κανείς για μπάσκετ ακόμα και θα πούνε μετά πάλι ότι δεν λέμε για μπάσκετ, την εκπομπή εσείς την κανονίζετε. Ειδικά αν κάποιο παιδί έχει βρεθεί στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια, θα ήθελα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσω άποψη για κλίμα, για ομάδα, πώς είναι το Ράντονιτς κτλ. Αλέξη μου, απάντησα νομίζω για το θέμα του γηπέδου. Αν έχετε κάποια άλλη πιο εξειδικευμένη απορία στη διάθεσή σας, εννοείται. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Γι' αυτό μίλησα για υπεραριθμία στα χαφ, γράφει ο Μιχαήλ. Είναι όλοι για βασική. Και αν αναλογιστούμε και το γεγονός ότι φέτος είναι φορμαρισμένος ο Αϊτόρ και ο Τσέριν, αυτοί που θα μένουν στον πάγκο θα είναι δυσαρεστημένοι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τριβές στην ομάδα. Όχι. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί τριβή. Έτσι, Μιχαήλ. Γιατί και λόγω του ότι ο Γιωβάνοβιτς νομίζω ότι το ελέγχει αυτό, και επειδή όταν θες να παίξεις πρέπει να είσαι καλύτερος από αυτόν που παίζει. Άρα πρέπει να δείξει τον προπονητή σου περισσότερα πράγματα από αυτά που δείχνει αυτός που παίζει. Άρα πρέπει να γίνεις καλύτερος. Άρα αυτό μόνο καλό θεωρώ ότι θα κάνει στην ομάδα, Μιχαήλ μου. Το πάρε δώσε που έγινε με Sporting Λισαβόνας δείχνει ότι υπάρχει μια συνεργασία και για μελλοντικές κινήσεις. Πιστεύεις? Ναι, Κωνσταντίνε, προφανές. Ήδη έχουν συζητηθεί κάποια ονόματα και από μικρότερες ηλικιακά ομάδες της Sporting. Νομίζω ότι είναι καλό ο Παναθηναϊκός να ανοίγει ένα τέτοιον διάβλο επικοινωνίας με πολύ καλά selling club όπως είναι η Sporting Λισαβόνας. Μόνο η πώληση του Ματέους Νούνιες, ας πούμε, στη Wolves της έφερε ένα σκασμό λεφτά. Επομένως, σαφέστατα και ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει πράγματα κάνοντας τέτοιες συνεργασίες, αν το θέλεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Θα πάρουμε Κρίστενσεν? Δεν το ξέρω, Κώστα μου. Ακόμα είναι νωρίς για τον Ιανουάριο. Γιατί άκουσα το Ιβάν κοιτάει από τώρα παίκτη για τον Ιανουάριο. Κάποιο ναι, του κοιτάζει. Ο Δημήτρη λέει: θέλει να μου πει την άποψή σου σχετικά με τον ανταγωνισμό. Ποιο πιστεύει ότι έχει το καλύτερο σύνολο για να μα κοντράρει? Υπάρχουν ομάδε οι οποίε έχουν πιο ποιοτικά ρόστερ. Όταν λέω ποιοτικά, εννοώ και ορισμένου παίκτε που μπορούν να κάνουν διαφορά. Όχι ότι δεν έχει ο Παναθηναίκος παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά, αλλά τους έχουν ενδεχομένως σε περισσότερες θέσεις, όπως ο Ολυμπιακός για παράδειγμα, και η ΑΕΚ.
Έτσι. Αριθμητικά σε συγκεκριμένες θέσεις που έχουν πιο πολύ πληθύ ρόστερ. Υπάρχουν ομάδες που έχουν μεγαλύτερα ρόστερ από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός δείχνει να βρίσκεται σε μια κακή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Με τον ερχομό Μίτσελ δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει και να σας πω την αλήθεια δεν με πολύ απασχολεί κιόλας. Για την ΑΕΚ θεωρώ ότι όταν θα μπορέσει να δέσει ο Αλμέιδα αυτήν την ομάδα ή ο επόμενος προπονητής αν αλλάξει η ΑΕΚ προπονητή θα γίνει μια πολύ καλή ομάδα, αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι υπήρχαν και κάποια ζητήματα που καθυστέρησαν το γήπεδο της ΑΕΚ και σε κάποια έφταιγε η διοίκηση, γράφει ο Σίμος. Σίμο μου, δεν το ξέρω. Δεν παρακολουθώ σε καθημερινή βάση το γηπεδικό της ΑΕΚ. Κάποια συγκεκριμένα πράγματα έχω ψάξει. Σίγουρα, όταν ένα γήπεδο δεν κατασκευάζεται από μία εταιρεία, νομίζω το γήπεδο της ΑΕΚ κατασκευάστηκε από δύο εταιρείες που χρειάστηκε να μπει η μία μέσα να το σηκώσει, η άλλη είχε σχέση με την υπογειοποίηση του συγκεκριμένου μικρού δρόμου από το ένα σημείο, μικρού δρόμου διπλής κατεύθυνσης. Χρειάστηκε να μαζέψει μία, να μπει η άλλη, ήταν σύνθετο αρκετά. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε. Ο Γκρέγκ Γκράφ είχαν μεγάλο θέμα με την υπογειοποίηση, βέβαια, γιατί η υπογειοποίηση είναι και άμεσα συνδεδεμένη με την άδεια λειτουργία του γηπέδου. Και επειδή μιλάμε για υπογειοποίηση, είναι πολύ διαφορετικό ο δρόμο που υπογειοποιήθηκε εκεί σε σχέση με την υπογειοποίηση που συζητιέται για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας εδώ και περίπου 20 χρόνια. Και δεν βρέθηκε κανένα πολεοδόμο, καμία κυβέρνηση από τι πολλέ που έχουν αλλάξει αυτά τα 20 χρόνια να μπορέσει σε μια κεντρική οδική αρτηρία της Αθήνας. Γιατί ξέρετε, έχουμε μπει στη διαδικασία να συγκρίνουμε τον δρόμο πίσω από το γήπεδο της ΑΕΚ με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας που είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Έχουμε μπει στη διαδικασία να συγκρίνουμε δυστυχώς το τι ισχύει πολεοδομικά στην Αθήνα με το Μιλάνο, τον Buenos Aires κτλ. Επομένως, έχει μπει το πράγμα, έχει ξεφύγει, έχει εκτροχιαστεί έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση έχει εκτροχιαστεί. Δεν θα ήθελα να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική γιατί δεν μπορώ να εξυπηρετήσω τη συγκεκριμένη συζήτηση. Φυσικά, δεν μπορούμε όλοι να έχουμε το γνωστικό πεδίο αυτών των φωστήρων οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να συγκρίνουν το τι ισχύει πολεοδομικά και τι συντελεστή δόμηση έχει ένα οίκημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με τον δρόμο ας πούμε, που εδρεύει το γήπεδο τη Boca Juniors. Δεν έχω αυτό το επίπεδο IQ, είναι η αλήθεια, και το γνωστικό πεδίο. Επομένως, δεν θα ήθελα να το συζητήσω παραπάνω. Καλημέρα στον Δημήτρη και σε όλη την παρέα. Δεν ξέρω αν σχολεία στο μπασκετικό τμήμα θα ήθελε να ακούσω τη γνώμη σου για την ομάδα που φτιάχνετε. Δημήτρη, σας ζήτησα πάνω απ' όλα να το κάνετε εσείς και ειδικά όσα παιδιά ήταν στο γήπεδο. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία φέτος είναι πιο ορθολογικά στημένη σε σχέση με πέρυσι, υπό την έννοια ότι έχουμε πλέον playmaker και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα σου πω ότι με προβληματίζει κυρίως. Με προβληματίζει αυτή η επιλογή πιθανότητα να πάει ο Παναθηναϊκός σε 8 ξένους, κάτι που πέρσι δεν του δούλεψε. Γιατί εδώ πρέπει να οριοθετήσει ο Παναθηναϊκός τι στόχο έχει. Έχει στόχο την οκτάδα στη EuroLeague ή να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελλο στην Ελλάδα. Αν έχει το δεύτερο, δηλαδή να επιστρέψει στα εγχώρια τρόπαια, θα πρέπει στα σημαντικά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, στους τελικούς για παράδειγμα, να παίζει με μείον δύο παίκτες. Ή δεν ξέρω πώς θα προγραμματίσει τις αλλαγές που δεδομένα θα γίνουν μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι πρόβλημα και το είδαμε πέρσι ότι ήταν πρόβλημα. Δηλαδή δεν πρέπει να επαναληφθεί το ίδιο λάθος. Επίσης, θα ήθελα πώς να το πω, ένα σύνολο το οποίο να σουτάρει καλύτερα. Να σουτάρει καλύτερα από τα 6,75. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι το τρίποντο. Και είδαμε, ας πούμε, πώς η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ το πλήρωσε αυτό. Γενικά, όταν θα έχεις να αντιμετωπίσεις ομάδες οι οποίες θα σε πάνε πολύ στο σουτ και θα σε κερδίσουν εκεί, θα είναι δηλαδή καλύτερες από σένα, εκεί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα πρόβλημα. Αυτό που θα ήθελα να δω είναι ένας ξεκάθαρος προσανατολισμός στόχων. Μου αρέσει η ομάδα πιο πολύ από πέρσι. Την βλέπω δηλαδή ότι είναι δομημένη αρκετά πιο ορθολογικά σε σχέση με πέρσι. Γνώμη μου είναι ότι λείπει ένας παίκτης ακόμα στη θέση 4. Αν σκεφτούμε ότι ο Πονίτκα ήρθε για αντί Παπαπέτρου, που και ο Πονίτκα όμως μπορεί να βοηθήσει στη θέση 4. Ένας παίκτης εκεί ενδεχομένως να χρειάζεται ακόμα. Ακούγονται και διάφορα για τον Άντριους, ότι μπορεί να αποτελέσει παρελθόν. Σε επίπεδο φήμης το είδα. Νομίζω ότι πρέπει έναν παίκτη να τον κρίνουμε στα επίσημα παιχνίδια και να μην πάθει ο Παναθηναϊκός αυτό που έπαθε πέρυσι με τον Διαλό, ο οποίος έφυγε χωρίς να παίξει καν και πήγε στη Γαλλία και είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν.
Γενικά, ο ακριβής προσδιορισμός του στόχου και το τι θέλουμε να κάνουμε φέτος νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικός για την οικονομία της σεζόν και το στήσιμο του ρόστερ. Έτσι. Εντάξει, χθες ήρθε ήττα από τη Μιλάνο παρά τις απουσίες της. Η Μιλάνο είναι μια ομάδα με πολύ καλύτερο ρόστερ από τον Παναθηναϊκό παρά τις απουσίες της. Δεδομένο αυτό. Θετική εικόνα μου άφησε ότι είδα. Θετική εικόνα. Με τις παρατηρήσεις που ανέφερα. Αν κερδίσουμε και πάω κοπακόπη και το μήνυμα εκεί, πώς βλέπεις το τμήμα μπάσκετ μέχρι στιγμής, πιστεύεις ότι μπορούμε οκτάδα? Γιώργο μου απάντησα πριν από λίγο για τον προσδιορισμό των στόχων. Δεν έχω δει τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός φυσικά κάθε χρόνο στην EuroLeague αντικειμενικό στόχος είναι τουλάχιστον να μπαίνει στα playoff και να διεκδικεί ό,τι ισχύει για το ποδόσφαιρο, δηλαδή ισχύει και για τον μπάσκετ. Δεν ισχύει κάτι διαφορετικό. Ό,τι καλύτερο, οπουδήποτε ψηλότερα. Για το γήπεδο της ΑΕΚ λένε ότι θα έχει καταπληκτική ηχό και ορατότητα από όλο το γήπεδο. Για το Βοτανικό, ξέρεις κάτι πάνω σε αυτό το θέμα? Προφανώς θα έχει ορατότητα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο χτίζεται τώρα. Δεν γίνεται να μην έχει καλή ακουστική και καλή ορατότητα από όλα τα σημεία. Κάτι που δεν συμβαίνει στα παλαιότερα γήπεδα. Για τον Βοτανικό θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί, πώς θα είναι το τελικό πλάνο του γηπέδου, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει υπό τις πιο σύγχρονες επιταγές και συνθήκες που υπάρχουν. Θα είναι ένα γήπεδο ακόμα πιο καινούριο από το γήπεδο της ΑΕΚ, ένα γήπεδο το οποίο θα είναι μεγαλύτερο, ένα γήπεδο το οποίο θα είναι μεγαλύτερο όχι μόνο σε χωρητικότητα αλλά και ως κτίσμα γενικότερα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να φτιάξει όχι μόνο το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα ή ένα από τα καλύτερα των Βαλκανίων, έχει την προοπτική και να μην το υποβαθμίσουμε αυτό, να φτιάξει και ένα από τα καλύτερα γήπεδα και πιο σύγχρονα γήπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να συμβεί. Λάμπρο, κάτι άσχετο. Ο Τάσος Δόνης, γιατί ξέπεσε έτσι? Μ' άρεσε πολύ σαν παίκτη και είναι μόλις 25 χρονών. Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ αναλυτικά την πορεία του Τάσου. Όντως δεν τα πηγαίνει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω το ποδόσφαιρο γενικά, Χρήστο, είναι θέμα επιλογών. Είναι θέμα ποιων επιλογών θα κάνεις. Κάποιες επιλογές προφανώς δεν βγήκαν. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι άλλο. Βγήκε ένα ψεύτικο δημοσίευμα ότι η ελληνική ομάδα ενδιαφέρεται για Αϊτόρ. Το ανέφερα, Κωνσταντίνε, στην αρχή της συζήτησης όταν μιλήσαμε για την υπόθεση Αϊτόρ σε επίπεδο φήμης, έτσι, σε επίπεδο φημολογίας. Αν έχει βγει και δημοσίευμα, αν έχει βγει εννοώ και κάποιο δημοσίευμα πέρα από ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης, θα το κοιτάξω. Αλλά πού εκπλήσεσαι, δηλαδή η έκπληξη σε όλο αυτό ποια ακριβώς είναι? Αναμενόμενο ήταν ότι θα συμβεί. Καλησπέρα Λάμπρο, προσωπική μου άποψη ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο το 26 αφού πάνε όλα καλά, λέει ο Νικόλαος. Το ότι θα είναι το 26 είναι το τελευταίο χρονικό περιθώριο το οποίο έχει τεθεί, έχοντας συνυπολογίσει οι άνθρωποι που όρισαν το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, έχοντας βάλει και κάποιον αέρα. Σε οτιδήποτε μπλέκεται μέσα το δημόσιο, χρονικά εγώ κρατάω μία πισινή. Υπάρχει γραφειοκρατία. Εδώ σου λέω ότι στην ΠΑΕ πιστεύουν ότι θα είναι το 25. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ευχής έργων θα είναι να νεώσω. Ας δουλεύουν τριπλοβάρδιες, ας πούμε. Το γήπεδο μπορεί να σηκωθεί θεωρητικά σε 2 χρόνια μέσα. Το γήπεδο του Ολυμπιακού, λόγω και της πίεσης που υπήρχε τότε, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, νομίζω σηκώθηκε ο σκελετός και ετοιμάστηκε το γήπεδο. Το γήπεδο το οποίο ο Ολυμπιακός επινοικιάζει από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε περίπου 10 μήνες. Η ομάδα στο μπάσκετ θέλει χρόνο, λέει ο Μάνος, και κάτι καλό γίνεται φέτος. Πρέπει να δοθεί μια πίστοση χρόνου στον coach για να παρουσιάσει έργο. Θυμάμαι ότι έλεγαν ότι ο Walters δεν είναι κάποιο playmaker που μπορεί να καλύψει με επάρκεια τη θέση. Στα δύο αυτά παιχνίδια έχω πάθει πλάκα με αυτόν, γράφει ο φίλος ο Σίμος. Walters, πολύ καλή προσθήκη, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Πιστεύω στο μπάσκετ από αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής θα είναι καλύτερη από τις δύο τελευταίες. Η έκδοση της ομάδας εννοεί προφανώς ο φίλος μας ο Γιώργος. Μου άρεσε η ομάδα, γράφει ο Τζόρτζ. Λείπουν κομμάτια στο ζωγραφιστό. Ελπίζω με Πονίτκα, Γκριγκόνης και η μεταγραφή στο 4 θα γεμίσουν και την περιφέρεια και το ζωγραφιστό. Για τεσάρι θα χρειαστούμε έναν τύπου James Gist. Δύσκολο να βρεις τέτοιο παίκτη με την επιρροή που έχει ο Gist στην ομάδα, έτσι. Λάμπρο, πιστεύω στην Τούμπα, λέει ο Κώστας. Θα πάει με Σένκε, Μάγνουσον στα στόπερ. Ο Πάοκ πιέζει ψηλά και θέλει δημιουργία και ασφάλεια στι μεταβιβάσει από πίσω.
και κανένας εκ των Σάρλια Πούγκουρα δεν το έχει σε κανένα ποιητικό βαθμό, τουλάχιστον, και συμπληρώνω σε αυτό που λες, ότι θέλεις και στόπερ τα οποία θα τραβήξουν λίγο δουλειά, θα αποσυμπιέσουν λίγο τον Πέρεθ. Ο Σάρλια και ο Πούγκουρας δεν μπορούν να το κάνουν. Ο Μάγκουνσον και ο Σέγγεφελτ με το build-up που έχουν μπορούν να το κάνουν. Καλησπέρα, Λάμπρο. Βρέθηκα στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια του μπάσκετ. Η ομάδα είναι πολύ δυναμική και βγάζει πολύ ενέργεια. Ωστόσο, χθες το τελευταίο δεκάλεπτο χαθήκαμε αρκετά και φάνηκε η έλλειψη ενός δυναμικού τεσσαριού. Συμφωνώ απόλυτα, το είπα και πριν, που μπορεί να παίξει άμυνα. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε Νάιτζελ. Στην επίθεση σίγουρα είμαστε καλύτεροι, ωστόσο παρατήρησα τουλάχιστον χθες με την Αρμάνη πολύ ατομικό παιχνίδι που νομίζω ότι απεχθάνεται ο Ράντονιτς. Ο φίλος μου ο Γιώργος, χρόνια πολλά Γιώργο, χιλιόχρονος εύχομαι. Οπωσδήποτε θέλουμε επιθετικό στη θέση του Ιωαννίδη το Γενάρη και να δούμε τι θα γίνει με Κομμένους, Διούντης, Καμπετσής, Αβιέρ και Σία. Ένα στόπερ αντισάρλια και για μένα ένα ακόμα δεξί μπακ αν ο Βαγιανίδης λογίζεται ως εξτρέμ. Σάντσες να μην γίνει ανανέωση. Αφού ο Σάντσες επέκτηνε φέτος για ένα χρόνο, εννοείς προφανώς για το καλοκαίρι, για τον χρόνο το καλοκαίρι του 23. Ανανέωση Αϊτόρ και Σέγκεφαλ χθες. Γεια σου Γιώργη, χρόνια πολλά και πάλι, ό,τι επιθυμείς εύχομαι. Καλημέρα Λάμπρο και στις υπόλοιπες τριφυλάρες, αφού βλέπουμε αυτή την καλή εικόνα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, θέλω την άποψή σου. Θα μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την καλή εικόνα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, τους Λιμανίσιους. Με πολύ πεσμένο ηθικό δεν πιστεύω να ορθοποδήσει η ομάδα των Λιμανίσιων του Λεκανοπεδίου. Κοίταξε να δεις Παναγιώτη, η ανθεκτικότητα και η αντοχή τα ανέφερα ως δύο χαρακτηριστικά που ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις κακοτοπιές που έρχονται. Και θα έρθουν κακοτοπιές, πίστεψέ μου, και όχι μόνο σε αποτελέσματα. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός πρέπει να χτίσει χαρακτήρα πάνω απ' όλα για να ξανά, από την αρχή, από το μηδέν, για να μπορέσει να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Να σταματήσει να είναι επιρρεπής σε οτιδήποτε συμβαίνει στο ευρύτερο περιβάλλον του. Έτσι. Άρα είναι μια διαδικασία που συνεχώς πρέπει να προοδεύει, είναι δυναμική διαδικασία και πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Πάντως η αντοχή όλο τον χρόνο είναι και το μυστικό του πρωταθλήματος. Πολύ σωστά κάνεις και το θίγεις ως θέμα. Εδώ Ίντερ και Μίλαν γκρεμίζουν ολόκληρο Σαν Σίρο, γράφει ο Νίκ. Ναι, καλησπέρα. Η ποδοσφαιρική ωριμότητα του Αλαφούζου έχει έρθει. Στην ιστορία θα μείνει ως άνθρωπος που ξεχρέωσε τα χρέη. Έσωσε την ομάδα, παίρνει πρωτάθλημα και έκανε το ποδοσφαιρικό γήπεδο που το θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμα, γράφει ο Θοδωρής. Ναι, μάλιστα. Μου άρεσε η ομάδα, α, το διαβάσαμε αυτό. Θα μπει ο Γκριγκόνης για το τρίποντο Λάμπρο και ο Άντριους όταν προσαρμοστεί, γράφει ο Ιωάννης. Καλησπέρα στο φίλο μου το Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη μου, από τη Λάρισα. Στόχος να βγουν μπροστά οι Καλαϊτζάκηδες και ο Μαντζούκας. Πρέπει να είναι χρονιά καθιέρωσης για αυτούς, γράφει ο Κωνσταντίνος. Ποια η γνώμη σου να γυρίζαμε ο ΆΚΑ 30.000 με 40.000 κόσμο θα είχαμε σίγουρα. Εννοείς να γυρίζαμε τώρα, να γυρίζαμε μόνιμα και στα δύο είμαι αντίθετος. Ο Παναθηναϊκός Νίκο πρέπει να παίζει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι ότου να πάει στο νέο του γήπεδο. Δεν πρέπει να ξαναμπεί στη διαδικασία ο ΆΚΑ. Είμαι σε αυτό κάθετος, πρέπει να μείνει εκεί. Τώρα, αν θεωρείς το ΆΚΑ ως συνολικότερα, δηλαδή να τα αφήσει όλα ας πούμε, αυτή τη στιγμή που εξελίσσονται και να πάει στο ΆΚΑ. Το θεωρώ μια Αν και η δική μου γενιά μεγάλωσε στο ΟΑΚΑ ουσιαστικά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, το θεωρώ μια κακή εξέλιξη για τον σύλλογο, διότι θα πρέπει οι συνθήκες να είναι πάντα ευνοϊκές, ώστε το γήπεδο αυτό να έχει μια πληρότητα 70-80% για να μπορεί να είναι κάπως έδρα, γιατί οι εποχές αλλάζουν, οι εποχές της δεκαετίας του 90 πέρασαν, έτσι, όπου το ΟΑΚΑ στην Ευρώπη γέμιζε ασφυκτικά. Και δεν ξέρω πότε έτσι, θα μπορέσει ξανά ο Παναθηναϊκός να μετάσχει σε τόσο ανταγωνιστικά παιχνίδια και σε τόσο μεγάλα παιχνίδια και να μαζέψει τόσο κόσμο. Αν και ας πούμε πέρυσι στον τελικό του κυπέλου, αν υπήρχαν τέσσερα ΟΑΚΑ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα τα γέμιζε με τη ζήτηση που υπήρχε. Μιλάω όμως, ξέρεις, για όλα τα παιχνίδια που έχεις να δώσεις σε μία σεζόν. Συν της άλλης, θεωρώ πολύ πιο σημαντικό να έχεις ένα γήπεδο το οποίο να είναι δικό σου, να το χρησιμοποιείς όπως εσύ θέλεις, να βγάζεις έσοδα από αυτό, να το διαχειρίζεσαι όπως εσύ θέλεις, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε γι' αυτό και έχω, ξέρεις, ταχθεί υπέρ της συγκεκριμένης λύσης στέγασης του συλλόγου. Αν ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα Μήτογλου, ο Μήτογλου δεν νομίζω ότι έχει απολογηθεί ακόμα. Άρα, Μιχάλη, πότε να βγει η ποινή, θα βγει και θα τον Μάρτιο, Απρίλιο, τη φετινή σεζόν. Πότε να έρθει και να βοηθήσει. Δεν έχει προκύψει κάτι στο διάστημα απουσίας του.
Επειδή έτυχε να πάω στο La Bombonera και έκανα tour στο γήπεδο, μας εξήγησαν ότι για να κάνουν στην προκειμένη περίπτωση ένα κίνηση στο γήπεδο και επειδή θα χρειάζονταν επέκταση σε κάποιες μεριές του γήπεδου, η διοίκηση αποζημίωσε τους γείτονες που ήταν περιμετρικά του γήπεδου και αγόρασε τα εκείματα έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ανακαίνιση. Γιατί στο σημείο εκεί είναι γειτονιά και τα σπίτια είναι πολύ κοντά περιμετρικά του γηπέδου. Το πιστεύω απόλυτα. Κάτι αντίστοιχο έχει σκεφτεί και ένας παλαιός παράγοντας του Παναθηναϊκού για τηλεοφόρο, αλλά δεν γινότανε. Ενώ να αγοράσει τριγύρω οικείματα και να μπορέσει να επεκτείνει τηλεοφόρο. Πιστεύεις ότι θα φύγει η τάφρος από τα αρχικά σχέδια του γηπέδου στο Βοτανικό? Υπάρχει τάφρος? Δεν το θυμάμαι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι το ποδοσφαιρικό γήπεδο δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει αυτή την ίδια ομορφιά που αναφέρεις, Μάρια. Είναι κάτι όμως, τουλάχιστον κοιτάζοντας τα παλιά πλάνα, θα το κοιτάξω ξανά. Καλημέρα, Λάμπρο, με Αϊτόρ, τι γίνεται? Πότε θα αρχίσουν οι συζητήσεις για ανανέωση? Γιάννη, ο ίδιος ο Αϊτόρ χθες είπε ότι δεν έχει επίσημη πρόταση από τον Παναθηναϊκό, όπως και από καμία άλλη ομάδα. Νομίζω μια συζήτηση έχει γίνει, αλλά δεν υπάρχει τελική πρόταση. Πρέπει να γίνει άμεσα. Τι συζητάμε? Θίξαμε το θέμα στην αρχή της εκπομπής. Ο Ζαγαρίτης που χάθηκε γράφει ο Σπυρίδωνας. Σπυρίδωνα, ο Ζαγαρίτης παίζει στην Πάρμα, αν δεν κάνω λάθος ακόμα. Το Καραϊσκάκι είναι προκάτ, γράφει ο Αντώνης. Στο μπάσκετ, βλακεία που δεν πήραμε Μήτρου Λόγκ που πιάνεται και για Έλληνα. Εγώ λέω και για Γραβάνη από τη στιγμή που ο Μήτρου δεν μπορεί φέτος. Σίγουρα έχει και το σούτ απ' έξω τρίποντο γιατί Ντέρικ Βίλιαμς δεν το έχει καθόλου. Και στο σημερινό μπάσκετ το 4 πρέπει να. Και το 4 πρέπει, βλέπε Βεζέγκοφ. Και για Κώστα Αντετοκούμπο θα έλεγα φτηνός και άλλο στυλ από Παγιάννη που χρειαζόμαστε πιο αθλητικός νέος σε ηλικία και Έλληνας. Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σου, φίλε Χρήστο. Να κάνω και like από μένα είναι αυτό. Εγώ ξέρω ότι το γήπεδο της ΑΕΚ είναι ένα χωτό γηπεδάκι ανάμεσα σε πολυκατοικίες χωρίς προοπτική εμπορικών χρήσεων. Αληθεύει αυτό, δεν έχει σχεδόν, έχει πολύ ήπιες εμπορικές χρήσεις. Ένα στυλβωτήριο, ένα μουσείο και μια αίθουσα εστίασης, αν δεν κάνω λάθος. Που είμαι σίγουρος ότι θα ταλαιπωρεί πολύ τον κόσμο και της ΑΕΚ και της γειτονιάς έτσι όπως είναι τόσο στενά όλα. Δεν θα μιλήσω για το kitsch του όλου θέματος με τα ονόματα παλιών παικτών γραμμένα σαν κόμιξ. Γραμματοσειρά και το πραγματικό άσχημο άγαλμα τέρας ρομπότ με τον δικέφαλο απ' έξω. Αυτά είναι θέμα αισθητικής και γούστου. Εγώ απλά διαβάζω το μήνυμά σου, Σωτήρη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω την αισθητική για κάτι που δεν με αφορά. Έτσι. Ειλικρινά πιστεύω πως η ΑΕΚ για να χτίσει εκεί το γήπεδο έχει κάνει εκπτώσεις που θα τις βρει στο μέλλον μπροστά της. Η τελευταία σου πρόταση είναι πάρα πολύ σημαντική, Σωτήρη. Πάρα πολύ σημαντική και το έχω θίξει το συγκεκριμένο πριν από τη Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού, όταν το γήπεδο της ΑΕΚ ερχόταν ως σύγκριση με το γήπεδο του Παναθηναϊκού που πρόκειται να δημιουργηθεί. Μάλιστα τότε, καλά και τώρα, ο αντίλογος ήταν ας πούμε σε 30 χρόνια και αν η ομάδα δεν τραβήξει και αν ο Αλαφούζος φύγει και εδώ είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός ένα 5 στα 5 έχει κάνει και είναι τόσο μεγάλη η δίψα του κόσμου και η αγάπη για την ομάδα η οποία αρχίζει και ξαναχτίζεται εκ του μηδενός, όπου αν η λεωφόρος αυτή τη στιγμή χωρούσε 35.000 κόσμο, πάλι sold out θα ήταν. Καταλαβαίνετε. Επομένως, ένα μεγάλο γήπεδο αρμόζει σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό θεωρείται εκ των ουκάνευ, δεν τίθεται να συζητήσει για κάτι τέτοιο. Λες όμως κάτι πολύ σημαντικό. Ένα γήπεδο πρέπει να προσφέρει και άλλα πράγματα για να μπορέσει να το χρηματοδοτήσει. Μάλλον για να μπορέσει όχι μόνο να το συντηρήσει, να το χρηματοδοτήσει, αλλά να σου φέρει και κάποια χρήματα πίσω τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά σε εύρος χρόνου. Δηλαδή σε 10 χρόνια από σήμερα, σε 15 χρόνια από σήμερα. Σε 15 χρόνια από σήμερα, έτσι. Να είμαστε καλά όλοι εννοείται και γεροί και δυνατοί. Η ΑΕΚ θα παίζει σε ένα κήπεδο 15 ετών. Θα έχει φύγει αυτή η κάψα που έχουν τώρα οι οπαδοί της και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και έχουν την κάψα και χαίρονται που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Τότε το γήπεδο αυτό, τα έσοδα που θα φέρνει στην ΑΕΚ, ποια ακριβώς θα είναι? Νομίζω ότι η ειδοποιώς διαφορά του Βοτανικού σε σχέση με τα υπόλοιπα γήπεδα είναι και αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να διαχειριστεί έναν χώρο ο οποίος έχει και άλλα πράγματα να του προσφέρει. Έτσι. Γι' αυτό και το μέλλον νομίζω ότι και με μια διοίκηση η οποία θα είναι, ξέρεις, πολύ πιο σταθερή από την υπάρχουσα σε κάθε έκφανσή της, δεν χρειάζεται να το αναλύσω παραπάνω αυτό το θέμα, το έχουμε χιλιοσυζητήσει στο παρελθόν, νομίζω ότι ο Βοτανικός και γενικά ένα γήπεδο με εμπορικές χρήσεις όπου θα μπορεί να φέρει και άλλα έσοδα στην ομάδα θα είναι όπλο στα χέρια της, στη γενικότερη λειτουργία της. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, Λάμπρο, αν και εφόσον μπουν μπουλντόζες, δεν με
νοιάζει αν θα αργήσει 6 μήνες ή ένα χρόνο, αφού θα το χαιρόμαστε για πολλά περισσότερα χρόνια. Ναι, εντάξει, και είχαν μπει μπουλντόζες και την προηγούμενη φορά όμως, έτσι. Σίμω. Πρέπει να. Το ότι θα μπουν μπουλντόζες για μένα δεν σημαίνει και κάτι. Οι πρώτες μπουλντόζες που θα δείτε είναι για τα συνοδά έργα για να, επεδοποιηθεί, να καθαριστεί πρώτα απ' όλα το οικόπεδο από τα μπάζα τα οποία κάποιοι με δόλιο τρόπο εναπόθεσαν εκεί κτλ. Έχει εγκριθεί το συγκεκριμένο κονδύλιο, 600-620.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Θα πρέπει να προχωράει η διαδικασία. Είναι μια αρκετά έτσι, χρονοβόρα διαδικασία, όπως είδαμε και στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πιστεύω ότι έχουν γίνει οι κινήσεις που έχουν θωρακίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το έργο. Πιστεύω ότι θα το διαπιστώσετε κι εσείς αυτό που έχω στο μυαλό μου, τουλάχιστον εγώ. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν θέλω σε κάμια περίπτωση να κάνω λάθος. Και εύχομαι να το διαπιστώσετε κι εσείς το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Δυστυχώς πρέπει να φύγω. Καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια Κυριακής, αγαπητέ φίλε. Όταν ένας παίκτης πάει καλά, ξαφνικά τον θέλουν όλοι. Μανατζεριλίκια κλπ. Κλπ. Γράφει ο Γιώργος. Τα έχουμε δει και θα τα βλέπουμε πάντα. Όσο για τον μπάσκετ, πλέον έχουμε προπονητή Ευρωλίγκας και κανονικούς παίκτες Ευρωλίγκας που είναι στο γήπεδο. Οι τελευταίες πινελιές έρχονται και τότε τα λέμε. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές που δοκιμάζουν σχήματα. Αυτό το έχουμε πει εξ αρχής και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ και για όλα τα σπορ. Στα επίσημα θα δούμε πολλά πράγματα, τα καλύτερα έρχονται. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου φίλε μου Βαγγέλη. Ρε παιδιά, σοβαρά ρωτάω. Σοβαρή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Στιβαρή, με καλή αμυντική λειτουργία. Μόνο ρε παιδιά, αυτό που λέω με λίγο πιο μικρά μηνύματα, ακούστε με σας παρακαλώ, γιατί τώρα πάλι ο Σωτήρης εδώ έχει στείλει ένα μαγροσκελές μήνυμα. Ακούστε με για να διευκολύνουμε λίγο να διαβαστούν περισσότερα μηνύματα, γιατί κάποια μηνύματα, επειδή δεν τα βλέπω όλα στην οθόνη, βλέπω ανά εικοσάδα, μέχρι που να διαβάσω ένα φεύγουν πέντε, κάποιοι φίλοι δεν παίρνουν απαντήσεις. Τους απαντώ όσα μπορώ μετά, αλλά λίγο πιο μικρά μηνύματα θα με διευκολύνετε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Έλεγε λοιπόν, σοβαρή ομάδα Παναθηναϊκός, στιβαρή με καλή αμυντική λειτουργία, καλή ισορροπία στις γραμμές, καλή κυκλοφορία, καλή εικόνα έχει δείξει. Έχετε δει εσείς ένα επιθετικό σχέδιο που να μπορεί να φέρνει με συνέπεια την μπάλα στην περιοχή, βέβαια Σωτήρη. Γίνεται αυτό με δύο εξάρια ταυτόχρονα στην ενδεκάδα. Μπορεί να το λύσει αυτό ο Μπέρναρος Οκτάρη. Δεν είναι κρίμα να παίζει ο Μπέρναρ τόσο μακριά από την περιοχή. Θέτεις πολλά ερωτήματα. Έχουμε δει να φτάνει μπάλα με πολύ μεγάλη ευκολία στην περιοχή. Ειδικά η ροπή που έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από την αριστερή πλευρά έχει δύο θετικά. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που παίζει, ίσως και λόγω του ρόστερ που είχε πέρσι και είχε και φέτος στις αρχές της σεζόν, πάρα πολύ από τα πλάγια. Η υπεραριθμία που δημιουργεί με Χουάνκαρ και τώρα από τη μία πλευρά ο Παναθηναϊκός δημιουργεί κλασικές ευκαιρίες. Το μάτς με τη Σλάβια χαρακτηριστική, από εκεί μπαίνει τον γκολ, από εκεί μεγάλες ευκαιρίες. Αφήνει τον Παλάσιος δε αποφορτισμένο από τη δεξιά πλευρά και όταν θα πάρει την μπάλα ο Αργεντινός θα έχει έναν παίκτη μπροστά του να περάσει που συνήθως τον περνάει και βγάζει φάσεις. Νομίζω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μια εξαιρετική τακτική δομήσει επάνω σε αυτό, Σωτήρι μου. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο φέτος στην Ελλάδα. Δεν έχω δει όμως και μια καλύτερη ομάδα. Και εγώ θέλω να δω την ομάδα να είναι ακόμα καλύτερη. Όμως θα σου θυμίσω κάτι. Στο 60 λεπτό με τη Σλάβια, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι που οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ, ήταν λίγες για να περάσει. Δεν είδες έναν πιστικό Παναθηναϊκό. Σε ένα υψηλών απαιτήσεων παιχνίδι. Εγώ αυτό που είδα για 60 λεπτά μέχρι τον γκολ μου άρεσε. Από εκεί και πέρα όχι. Αλλά μέχρι τον γκολ είδα μια πολύ οργανωμένη ομάδα που ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο, έπνιξε τον αντίπαλο, θα μπορούσε να τον έχει στο 3-0. Δεν τον είχε. Εντάξει, οκ, αυτό είναι άλλο. Ποδόσφαιρο είναι. Μπάλα είναι, συμβαίνει. Επίσης, σε αυτό που αναφέρεις για τον Μπερνάρ. Ο Μπερνάρ είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν είναι 8. Ο Μπερνάρ έχει βγάλει 250 παιχνίδια καριέρα σαν αριστερός εξτρέμ. Έχει παίξει άλλα 50, άλλα 30 σαν δεξής εξτρέμ. Έχει παίξει κανένα 40 σαν δεκάρι. Ο προπονητής αρχικά τον υπολογίζει σαν δεκάρι. Το βλέπουμε όμως στις συμμετοχές που είχε και με την ΑΕΚ και με τα Γιάννενα, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ενστικτοδός τραβιέται στα πλάγια και θα το δούμε αυτό. Δεν αποκλείω κάποια στιγμή, με την ελπίδα ότι δεν θα χαθεί αυτό το momentum που έχει ο Αϊτόρ αυτή τη στιγμή, να δούμε μια μετατόπιση του Αϊτόρ στο 10 και του Μπερνάρ αριστερά, ή να εναλλάσσονται οι ρόλοι τους μέσα στο παιχνίδι που θα κάνει τον Παναθηναϊκό ακόμα πιο απρόβλεπτο. Καλησπέρα Λάμπρο, γεια σου Θοδωρή. Το καλό είναι ότι μας έκανε η ομάδα να ανυπομονούμε να έρθει η Κυριακή να την ξαναδούμε. Σαφέστατο. Τεράστιο κέρδος, like και στον Θοδωρή για αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί ισχύει. Ισχύει. Τελειώνει το παιχνίδι και λες, έλα ρε γάμο το να έχει ένα ημίχρονο ακόμα. Γιατί είναι ωραίο αυτό που ζεις, ειδικά στα εντός έδρας. Ο Παναθηναϊκός έχει
παίζει σε ένα γεμάτο γήπεδο πλέον στη Λεωφόρο, με τον κόσμο να πηγαίνει με πάρα πολύ καλή διάθεση να δει την ομάδα. Είναι κάθε φορά είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη. Ισχύει. Τελικά το μπασκετικό ο ΆΚΑ έχει κολλήσει λίγο γιατί κάτι τέτοιο άκουσα χθες από τον Γιανακόπουλο. Προσέξτε να δείτε. Η δυσκολία των περιπτώσεων αυτών φαίνεται και από τον μπασκετικό ο ΆΚΑ και καλά κάνει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος και μου δίνει αυτήν την assist έτσι ώστε να πω και κάτι άλλο. Η συμφωνία Παναθηναϊκού Πολιτείας με το Ολυμπιακό Στάδιο, με το Κτίριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχει ολοκληρωθεί. Είναι δεδομένο ότι έχει ολοκληρωθεί. Απαιτείται όμως για αυτή τη συμφωνία μία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι προβλεπόμενο να ζητηθεί. Αυτό είναι το κομμάτι που έχει καθυστερήσει. Από τη στιγμή που ο μπασκετικός Παναθηναϊκός εξασφαλίζει για τα επόμενα 49 χρόνια το συγκεκριμένο κτίσμα, νομίζω ότι λίγο μας απασχολεί και έχουμε την υπομονή εννοείται. Αν θα γίνει τώρα, ή αν θα γίνει τον Δεκέμβρη, ή αν θα γίνει τον Ιανουάριο. Σίγουρα θέλουμε να γίνει πριν το επόμενο καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να αρχίσει τις παρεμβάσεις του και εσωτερικά και εξωτερικά στον χώρο. Θα είναι δηλαδή πολύ καλό αυτό. Να έχει τέτοιο του χρόνου, τέτοιο καιρό, γιατί να είμαστε να έχει πολύ διαφορετική εικόνα το γήπεδο. Και ποιο στα μέτρα του Παναθηναϊκού κυρίως. Αυτό είναι όμως, Κωνσταντίνε, που εκκρεμεί. Δεν υπάρχει συμφωνία η οποία έχει χαλάσει. Γι' αυτό και νομίζω ο κύριος Γιανακόπουλος είναι πάρα πολύ μετρημένος σε όσα λέει επί του θέματος, γιατί γνωρίζει τη διαδικασία, γνωρίζει τι απομένει και νομίζω ότι και αυτός περιμένει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νικόλα. Και αν βγει η ομάδα Τζούλου, δεν θα αναγκαστεί. Τσούλου, α, Champions League, γιατί μου γράφει GL. Δεν θα αναγκαστεί να πάει στο ΑΚΑ Λάμπρο, είναι επιλογή τη ομάδα αυτό. Φαντάζομαι ναι, αλλά είναι επιλογή τη ομάδα. Α βγούμε Champions League και θα τα συζητήσουμε τότε. Για Παλάσιο, Σέγκεφελτ και Αϊτόρ, πόσα πιστεύεις Λάμπρο πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός για να ανανεώσουν? Ο Παλάσιος, το θέμα του Παλάσιος δεν λύγει το συμβόλαιό του. Το ανέφερα γιατί διαπιστώνω μια ανορθογραφία εκεί που πρέπει ο Παναθηναϊκός να την προετοιμάσει τον επόμενο χρόνο για να μην το βρει μπροστά του. Αυτό είπα. Πάμε στις περιπτώσεις του Αϊτόρ που είναι νούμερο 1 και του Σέγκεφελτ που είναι νούμερο 2. Είναι και οι δύο σε χρονική λήξη συμβολέων. Σέγκεφελτ αντίστοιχο συμβόλαιο του Μάγκουνσον. Αϊτόρ αντίστοιχο συμβόλαιο του Σπόρα. Ο Αϊτόρ και εγώ πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να δει τις απολαυές του στην ηλικία που είναι να φτάνουν το εκατομμύριο. Το είπε πριν κάποιος φίλος. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα δώσω τα λεφτά. Γνώμη μου ζήτησες, γνώμη λέω. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Αϊτόρ είναι ένας ποδοσφαιριστής που πρέπει να μείνει. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης της ομάδας στο γήπεδο. Έγκλημα, γεια σου Γιωργάρα. Έγκλημα δεν ξεκινήσουν μαζί στην Τούμπα Σάρλια Πούγκουρα. Σε αυτού βασίστηκε το 5 στα 5. Είναι μια διαφορετική άποψη του Γιώργου, αλλά ποιο μπορεί να την αντικρούσει. Συμφωνώ σε αυτό που λέει. Δηλαδή, στη λογική του συμφωνώ. Ότι η ομάδα αυτή δεν έχει φάει φάσει. Το μόνο γκολ που φάγαμε ήταν από λάθο του ακατανόμαστου. Ακατανόμαστο, για όσου δεν ξέρουν, ο Γιώργο λέει τον Πέρεθ. Δεν τον συμπαθεί αγωνιστικά. Στον μπάσκετ, το μόνο θετικό με πέρσι και πρόπερσι, πάντω από λάθο του Πέρεθ ήταν τον γκολ του Πινέδα. Ισχύει. Στον μπάσκετ, το μοναδικό θετικό με πέρσι και πρόπερσι που δεν κάναμε τίποτα είναι ότι έχουμε το γάβρο αντίπαλο στα μάτς για το τρόπαιο. Χάσουμε, κερδίσουμε, μόνο θετικά πράγματα θα βγουν. Ψυχολογία σε περίπτωση νίκης, διορθώσεις με μεταγραφές σε ήττα. Γεια σου Γιώργη. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα στο σκοράρισμα πριν με φάτε. Ποιος θα σε φάει, ρε Δημήτρη, τη γνώμη σου λες, αγόρι μου. Πως θα χρειαστούμε γκολ από το φόρ μας και είναι μεγάλο στοίχημα να καταφέρει ο Ιβάν να προσαρμόσει τον Σπόραρ. Στο μάτς με τα Γιάννενα διασπάσαμε την άμυνα με μια στημένη μπάλα. Και αυτό είναι κάτι που είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε. Ακριβώς, ουσιαστικά λες και έναν εναλλακτικό τρόπο, τον οποίο τον είδαμε με τον Γιωβάνοβιτς. Και είναι, πώς να το πω. Μην το ποινικοποιούμε, Δημήτρη. Ακριβώς αυτό που λες. Είχαμε χρόνια να δούμε έναν παίκτη να σκοράρει με φάουλ. Τουλάχιστον με συχνότητα. Είναι και αυτό μια πτυχή του παιχνιδιού που πρέπει να τελειοποιήσει. Δηλαδή, οι αγγλικές ομάδες που σκοράρουν από στιγμένες μπάλες δεν είναι καλά προετοιμασμένες. Κόρνερ, φάουλ, κοντινά φάουλ, φάουλ από τον άξονα κτλ. Είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Καλημέρα, Λάμπρο. Τι έγινε με τον Over FM, τέλος έκλεισε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ξέρω ότι είναι σε απεργία η τεχνική. Δεν πηγαίνουμε και δεν νομίζω ότι θα ξαναπάμε. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχω. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο, Αλέκο. Δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση τουλάχιστον σε εμένα. Ο Δήμος ρωτάει ο Στέφανος γιατί καθυστερεί τόσο πολύ το έργο. Καθυστερεί. Είναι ένα κομμάτι το οποίο, της δημοπράτησης, το οποίο πρέπει όταν θα πας να ξεκινήσεις το διαγωνισμό να είσαι 100% σωστός. Συμβαίνουν και κάποια άλλα πράγματα στο Δήμο. Υπάρχουν και άνθρωποι όπως σε όλους τους οργανισμούς,
δημόσιους, ιδιωτικούς, εταιρείες που δεν είναι και 100% επαρκείς. Θα μου επιτρέψεις, Στέφανε, να κρατήσω το μήνυμά σου και να το συζητήσουμε σε επόμενο χρόνο, να δούμε πραγματική καθυστέρηση. Γιατί η δημοπράτηση, τουλάχιστον εγώ αυτό που θυμάμαι να αναφέρουμε, είναι ότι από τη στιγμή που έγινε η Γενική Συνέλευση 30 Μαρτίου, ήταν και δημιουργήθηκε και αυτό το πρόβλημα που πήγε περίπου με τους 59, που πήγε περίπου 20 μέρες με ένα μήνα τη διαδικασία πίσω. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Από τη στιγμή που το Φεβρουάριο ανατέθηκαν τα τέτοια δημοπράτησης σε τεχνική εταιρεία, νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, δηλαδή το διάστημα που διανύουμε τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν πάει Δεκέμβριος και Ιανουάριος και δεν έχει αρχίσει η δημοπράτηση, εκεί θα μιλήσουμε σε διαφορετική βάση, φίλε Στέφανε. Ο Ζαγαρίτης στην Πάρμα έχει 2 χρονιές, 10 συμμετοχές και 250 λεπτά συμμετοχών. Δεν του πολύ βγαίνει, θα έλεγα. Εγώ θα τον ήθελα πίσω. Γεια σου, Σωτήρη. Καλημέρα, αδελφέ μου. Έχτισε το μισό και παραπάνω γήπεδο στο μυαλό των περισσότερων Παναθηναϊκών. Γιαννάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ξέρεις ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω κάνει τέτοιο πράγμα. Το έχτισε σε εισαγωγικά, το γράφει ο Γιάννης. Όχι, δεν έχω κάνει, Γιάννη μου, τέτοιο πράγμα και στο έχω πει και κατευθείαν. Δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Αυτό που κάνω είναι αυτό που πιστεύω εγώ. Μπορεί να είναι λάθος, σωστό, χαζομάρα κτλ. Να το μεταφέρω στον κόσμο και πιστεύω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού μετά από μια χρόνια ταλαιπωρία πλέον ξέρει να μην ακούσει εμένα ή να μην ακούσει τον χύψη άλλων δημοσιογράφων, να διηλύσει τι ακριβώς εγώ αναφέρω και να ψάξει να βρει αν αυτό που λέω είναι αλήθεια ή ψέματα. Αν είναι αλήθεια, πιθανώς να ξαναακούσει, να ξανακολουθήσει δηλαδή αυτό που εδώ γίνεται. Αν είναι ψέμα, απορρίπτει και προχωράει παρακάτω. Είναι μια διαδικασία που αν είχε γίνει, αν δηλαδή είχαμε τα social κάποια χρόνια πριν, νομίζω ότι θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά γενικά ως ομάδα. Το μέλλον των γηπέδων είναι να μπορείς να το κάνεις κέντρο εκδηλώσεων συναυλιών χωρίς να χαλάς τον τάπητα αλλά και να λειτουργούν σαν εμπορικά κέντρα. Ισχύει, Δημήτρη. Ισχύει αυτό που λες. Στην φωτογραφία που έχεις για εξώφυλλο στο Facebook, το γήπεδο φαίνεται να έχει τάφρο, γι' αυτό σε ρώτησα πριν. Θα την ξανακοιτάξω. Δεν είχε πάει το μάτι μου εκεί. Πώς κατάλαβες όμως, είναι από πάνω, αλλά πώς κατάλαβες το χώρισμα ανάμεσα στο γήπεδο και στις εξέδρες? Θα το δω, Μαρία, θα το δω. Ο γιος μου παίζει μπάλα στις ακαδημίες του Πανελευσυνιακού με προπονητή τον Καλιτζάκη και μόνο που τον βλέπω με πιάνει δέος. Γεια σου, Νικόλα. Καλησπέρα, Λάμπρος Γκαραγκάνης. Ακόμα γελάω, φίλε, με τα συμβόλαια που δίναμε, ρε φίλε, και δεν λέω μόνο για τον Αγιούπ και 10, αλλά ρε φίλε, Βίγια 7-10. Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, αυτό το συμβόλαιο είχε εξασφαλίσει. Okay, έχει δίκιο, παίκτες με συμβόλαιο πραγματική αξία, λέει ο Τάσος. Τσέριν Λαχείο μέχρι στιγμή πάλι ο Τάσος. Έστειλε μαζεμένα μηνύματα. Αδέλφια, αν πάρουμε τον Πάοκ στην Τούμπα, θα έχουμε όλη την ψυχολογία για πρωτάθλημα. Γράφει ο Παναγιώτης. Τι παίζει η ανανέωση Αϊτόρ, πως περιμένουν ανάσταση Βέρμπιτς και δεν ασχοληθούν. Με ποιον να μην ασχοληθούν? Όχι, Τάσο, όχι, όχι, όχι. Θα ασχοληθούν. Σαφέστατα θα ασχοληθούν. Δεν λέμε για πέρσι. Πέρσι υπήρχε ο Γκατσίνοβιτ στο καλό διάστημα. Φέτος δεν τον έχω δει να λύνεται. Στην Πράγα που ήμουν μέσα, επιθετικά υπήρχε μόνο ο Παλάσιο. Σωτήρη μου, στην Πράγα, όπως και εσύ θα θυμάσαι, όχι επειδή ήσουν στο γήπεδο, θα το θυμάσαι γιατί σίγουρα θα έχει μελετήσει τα αγωνιστικά νέα. Ο Παναθηναϊκός, χωρίς αποτελεί άλοθη αυτό, απλά το αναφέρω γιατί είναι αρκετά σημαντικό και το είπε και ο Αϊτόρ χθες, ένας από τους παίκτες που νόσησαν από κορονοϊό. Τώρα μπορούμε να το πούμε γιατί, εννοώ να το πούμε και κανονικά γιατί το είπε και ο ίδιος, είναι και θέμα ιατρικού απορρίτου. Ο Παναθηναϊκός έχει 6 παίκτες με πρόβλημα. Και αυτό, όπως και να το κάνεις, επηρεάζει. Ναι, στις μετακινήσεις οπαδών, Πατήσια 13, γράφει ο φίλος μας ο Νίκος. Δύσκολα με Πάοκ στην Τούμπα θα έχουμε ήδη ειδική αποστολή διαιτητών τύπου Κίζα, γράφει ο Τάσος. Ο Ιωάννης λέει: Ο Μήτρου Λόγκ δεν λογίζεται ακόμα για Έλληνες, γιατί δεν έχει πάρει ακόμα ελληνικό διαβατήριο. Νομίζω ότι λογίζεται ως Έλληνας Ιωάννη, δεν το έχω όμως. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Το κοιτάξω. Ο Αϊτόρ δεν μπορεί στο 10 και είναι κρίμα να χαλάσει πολύ παραγωγική συνεργασία του με τον Χουάκαρ, γράφει ο Σωτήρης. Μια σκέψη μου ήταν, Σωτήρη, για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Μια σκέψη που ανέφερα εγώ. Οι πορείες που έχουν κάνει όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, γράφει ο Τζόρτζ, είναι ομάδες από τα πλάγια και όχι από τον άξονα. Αυτό που φτιάχνει ο Γιωβάνοβιτς είναι οι ομάδες τους να έχουν τη δύναμη στα πλάγια. Σωστός. Αν μείνει τα επόμενα χρόνια, θα δούμε πολύ δυνατές πορείες στην Ευρώπη. Γεια σου, Τζόρτζ. Καλημέρα, Λάμπρο. Ένα σχόλιο σε αυτό που είπε με τη Σλάβια. Ο Ετόρ είπε ότι 6 παίκτες πριν το μάτς είχαν κορονοϊό, ούτε σε σχέση με τον ρυθμό που είχαμε τότε. Πριν από λίγο το ανέφερα ως απάντηση αυτό που είπε. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Πάνο. Γεια σου, Πάνο. Δυστυχώς πίσω από σπόρα δεν υπάρχει τίποτα, γράφει ο άλλος ο Πάνος. Φτάνει με το Σάρλια Απούγκουρα. Ο Πέρεθ κάνει λάθη γιατί παίρνει παραπάνω πίεση πάνω του από το γεγονός ότι ο Σάρλια και ο Πούγκουρα δεν κουβαλάνε μπάλα ούτε υπό την απειλή όπλου. Είναι καλή
γιατί είναι καλή συνολική αμυντική λειτουργία, επιστροφή των βασικών άμεσα μάλιστα. Όπως Σέγκεφελτ λογικά θα απαιτήσει συμβόλαιο Ισλανδού, δεν ήξερα ότι θα απαιτήσει Τάσο. Είπα, με ρώτησε ο φίλος, τι θα έδινες. Εγώ δεν πληρώνω όμως. Ενώ δεν πληρώνω συμβόλαια παίκτων του Παναθηναϊκού, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Μακάρι να με αξίωνε ο Θεός να την είχα. Η συχνότητα του Over FM δόθηκε, γράφει ο φίλος, γιατί αν πατήσεις 104,9 ακούς λαϊκά τραγούδια και τίποτα άλλο. Επέστρεψε στον Steel FM, έχω την αίσθηση. Που την είχε πριν ανοίξει ο Over FM. Steel FM ακούω πάνω από 10 χρόνια. Επέστρεψε, γι' αυτό ακούς και λαϊκά κιόλας. Ναι, επέστρεψε εκεί. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Λες να καθυστερήσει το έργο ο Χάρης Ρώμας. Όχι ρε Χάρη, όχι ρε Τάσο, όχι, λέω, όχι ρε Χάρη. Απλά το ανανέφερα το Ρώμα πριν, γιατί είναι περιφερειάρχης Αττικής σε θέματα αθλητισμού, πολιτισμού και αυτός πρέπει να υπογράψει για να πάρει το γήπεδο της ΑΕΚ προσωρινή άδεια. Δηλαδή δεν το είπα, είναι η πραγματικότητα και το είπα. Καλή Κυριακή Δημήτρη, καλησπέρα Λάμπρο μου, καλή εκπομπή, σε ακούμε ανελιπώς πάνω μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός, πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ. Έχω καιρό να σε πετύχω σε live, εκτός αν δεν πετυχαίνω τα μηνύματά σου. Ο Χαράλαμπος λέει: στο μπάσκετ δεν βλέπω να πετυχαίνουμε κάτι καλό φέτος. Μείνει απεσιόδοξος. Ο Κωνσταντίνος λέει: ο Γιωβάνοβιτς είναι πανέξυπνος. Ζήτησε εξτρέμ που να μπορούν. Όπα, πού πήγε το μήνυμα. Να βγάλουν και φάσεις και να βάλουν και γκολ. Και ο Αϊτόρ και ο Παλάσιος το έχει αυτό. Ο Μπερνάρ το έχει αυτό. Και γενικά παίρνει παίκτες που να μην στηρίζεται μόνο στον επιθετικό. Όλες οι μεταγραφές. Πάλι χάθηκε το μήνυμα. Όλες οι μεταγραφές το δείχνουν αυτό. Σωστή η παρατήρηση, Κωνσταντίνε. Στο Κολοκοτρονίτσι είναι το γήπεδο της ΑΚ. Α, αρχίσατε τώρα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ξεπεράσαμε για την ώρα. Λοιπόν, πέρασε πολύ ευχάριστα. Ήτανε, δεν το προανήγγειλα το live, αλλά και πάλι ήταν πολύ σημαντικά τα σχόλια που αναφέρατε. Πάνω από 200, 240 περίπου. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εδώ. Πέρασε πάρα πολύ εύκολα η ώρα. Νομίζω ότι είπαμε σημαντικά πραγματάκια. Και ελπίζω να είμαστε καλά και πολύ σύντομα να ξανακάνουμε έτσι μια ακόμα επικοινωνία, όπου θα έχουμε πλέον να συζητήσουμε αγωνιστικά ζητήματα σε μια περίοδο πάρα πολύ σημαντική, όπου επαναλαμβάνω, το έγραψα και σε άρθρο, πρέπει η ομάδα να θωρακιστεί. Πολύ σημαντικό αυτό. Και όχι μόνο αγωνιστικά. Έτσι. Διαβάζετε δεξιά-αριστερά. Κράξιμο σε ερασιτέχνη, κράξιμο για το ΠΑΟΤΒ, κράξιμο για εδώ, κράξιμο για εκεί. Στη διακριτική σας ευχέρεια τι θα κάνετε, δεν σας πω εγώ τι θα κάνετε. Πρέπει να θωρακιστεί η ομάδα έτσι, όχι τώρα που είναι μόδα για ορισμένους. Γιατί για ορισμένους έγινε μόδα. Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Επειδή όμως για το 95% δεν έγινε μόδα, έγινε πλέον αδύρυτη ανάγκη ουσιαστικά να δυναμώσει ξανά το ποδοσφαιρικό τμήμα, ιδιαίτερα προσεκτικοί να είμαστε. Δεν συμβουλεύω κανέναν αυτή τη στιγμή, λέω απλά τη δική μου άποψη, τη δική μου γνώμη, όποιος θέλει την ακούει, όποιος δεν θέλει την πετάει. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, όλη αυτή η μαγική ατμόσφαιρα που υπάρχει σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού να διατηρηθεί. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για να έρθουν ωραία πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, εύχομαι να είστε καλά, καλή συνέχεια, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, καλά να είμαστε και τα ξαναλέμε.